Καλησπέρα παιδιά, Check Tech now. εδώ και σήμερα θα δούμε ένα καινούριο προϊόν την Alessis Multimix 4 USB κονσόλα ήχου η οποία την περίμενα εδώ και αρκετό καιρό να έρθει και έχω να πω πολλά για αυτήν τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα γιατί από τη μία χαίρομαι που απέκτησα μία κονσόλα ήχου για να συνδέσω το πυκνοτικό μου μικρόφωνο το οποίο είναι αυτό εδώ και χρειάζεται phantom power για να μπορέσει να λειτουργήσει καλά από την άλλη την πάτησα όσο δεν πάει με τη συγκεκριμένη γιατί μέσα σε μία μέρα από τα 75 ευρώ που είχε πήγε στα 95 με 97 ευρώ πήρε 20 ευρώ πάνω αύξηση χωρίς καμία προειδοποίηση και έχουμε πολλά να πούμε για αυτό το προϊόν. Λοιπόν, η συγκεκριμένη κάρτα ήχου την πήρα μετά από πρόταση του φίλου μου Δημήτρη Evergamer, δείτε το κανάλι του, είναι στο description κάτω και το σκεφτόμουν αν θα έπαιρνα ένα μικρόφωνο USB ή αυτό εδώ. Πήρα κονσόλα κυρίως γιατί θέλω να βελτιστοποιήσω κατά πολύ τον ήχο και την ποιότητα του ήχου μου και κατά δεύτερον επειδή έχω ήδη ένα πυκνωτικό μικρόφωνο θέλησα να μπορέσω να το συνδέσω και αυτό και ό,τι άλλο μικρόφωνο έχω. Οπότε, αν είστε ανάμεσα σε μια πρώτη συμβουλή, ανάμεσα σε USB μικρόφωνο, είτε σε Κονσόλα, σκεφτείτε τι θέλετε. Εάν θέλετε μόνο να κάνετε εγγραφέ τύπου για βίντεο στο YouTube, ένα USB μικρόφωνο είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχουν πάρα πολύ καλέ και οικονομικέ ε, τιμέ για να τα βρείτε. Εγώ ήμουν ανάμεσα στο Snowball, να σα πω να αλήθει, γύρω στα 70 ευρώ έχει και αυτό. Όμω επειδή εγώ ήδη είχα ένα μικρόφωνο και θέλω να μπορώ να συνδέω και άλλα μικρόφωνα, ή αν πάθει κάποιο μικρόφωνο μου κάτι να το αλλάξω και να βάλω πάνω στην κονσόλα και να έχω παραπάνω επιλογέ για να ρυθμίσω. επέλεξα κονσόλα αρκετά φθηνή ήταν, αν και την πάτησα όπως ξαναλέω. Λοιπόν, η συγκεκριμένη κονσόλα έχει 4 κανάλια με USB στέρεο είσοδο και έξοδο, low noise digital 16 bits στα 44,1 44 kHz σήμα, συνδέεται στον υπολογιστή μας όπως καταλαβαίνετε, έχει συμβατό με iPad και καλώδιο για να συνδέουμε σε Mac υπολογιστές, Επίσης, για να κάνουμε εγγραφή από το iPad ίσως προφανώς, έχει δύο XLR μικρόφωνα εισόδους. XLR είναι το συγκεκριμένο εδώ πέρα όπως σας έδειξα. Δείτε λίγο. Αυτά εδώ λέγονται XLR μικρόφωνα. Οπότε έχει θέσεις για να συνδεθούν δύο τέτοια XLR μικρόφωνα αυτού του τύπου. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε high impedance είσοδο το κιθάρας, μπορούμε να συνδέσουμε και την κιθάρα μας μέσα. Επίσης έχουμε multicolor LED, μας δείχνει ανάλογα εδώ, βλέπετε θα το δούμε και όταν την ανοίξουμε την κονσόλα, πως είναι το επίπεδο έντασης ένταση της φωνής, αν ξεπερνάμε κάποια χαρακτηριστικά που έχουμε θέσει και έχει έξοδο main και ακουστικών με level controls. Λοιπόν, πάμε να μην καθυστερούμε και τρώμε τζάμπα το χρόνο σας να την ανοίξουμε. Λοιπόν, αυτή την κονσόλα, σα είπα, το περίμενα, την περίμενα πώ και πώ. Απογοητεύτηκα γιατί από το κατάστημα που την πήρα, μου την κράτησαν επίτηδε μία ημέρα, ενώ την είχα παραγγείλει, θυμάμαι, Τετάρτη και την Πέμπτη έπρεπε να έχει αποσταλεί. Μου την κράτησαν επίτηδε μία ημέρα. Ε, μου την κράτησαν την Πέμπτη και ε, μέσα στην Πέμπτη, ενώ θα έπρεπε ήδη να έχει φύγει η κάρτα, μου την ε, έστειλαν την. Ε, Παρασκευή Με 20 ευρώ επάνω καπέλο. Και τσέκαρα μου πήραν τηλέφωνο εντωμεταξύ. Είχα ένα προσωπικό θεματάκι το οποίο τέλο πάντων δεν είναι, υπάρχει νόημα να το θέσω στο YouTube. Απλά ήμουνα σε μια φάση που ήμουνα πολύ συγχυσμένο εκείνη τη μέρα, την Παρασκευή και το Σάββατο. Ε, και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε ότι η κάρτα μου θα πήρε πάνω καπέλο, και ξέχασα να το διορθώσουν από το site και δεν θα τη στείλουν με 90 ευρώ. Σε μένα 99 θα έφτανε εδώ πέρα. Τέλο πάντων, για να μην τα πολυλογώ, 20 ευρώ πάνω μέσα σε μία μέρα για μια κονσόλα η οποία είναι δύο χρόνων σχεδόν κονσόλα. Και πήγε καπέλο 20 ευρώ σε υλικό στόκ. Απαράδεκτη. Απαράδεκτα όλα τα ελληνικά καταστήματα. Κάτι πρέπει να έχει παιχτεί με την αντιπροσωπεία. Είμαι σίγουρο γι' αυτό. Δεν υπάρχει λόγο για να ανέβει όλα τα καταστήματα 20 ευρώ μέσα σε μία μέρα. Σύν ήταν απαράδεκτο το κατάστημα, γιατί μου την κράτησε επίτηδε μία μέρα μέσα και δεν την έστειλε τον έπρεπε για να πάρει την αύξηση επάνω. Τέλο πάντων, α τα ξεπεράσω αυτό. Α δούμε τι έχει. Μέσα το πρώτο πράγμα που βλέπουμε, παιδιά, είναι το manual. Το οποίο manual έρχεται όμορφα πακεταρισμένο. Το συγκεκριμένο πρέπει να το διαβάσω καλά γιατί η κονσόλα έχει πάρα πολλέ ρυθμίσει. Είναι στα αγγλικά και σε διάφορε άλλε γλώσσε. Ε, ελληνικά έχει, δεν έχει ελληνικά. Λοιπόν, έχει δύο manuals, είναι σε διάφορες γλώσσες, αντίστοιχα. Ας πριν να μπούμε στην κονσόλα αυτή καθε αυτή, να δούμε τι έχει ένα κουτάκι που έρχεται. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι αυτό εδώ το καλώδιο. Αυτό εδώ το καλώδιο, παιδιά, είναι USB. Σε... Δεν είμαι σίγουρο πώ λέγεται αυτό ο adapter. Είναι όπω αυτό που συνδέουμε του εκτυπωτέ για να συνδέουμε την κονσόλα με τον υπολογιστή μα. Αρκετά πρακτικό, μεγάλο μέγεθο, πρέπει να είναι γύρω στο ένα μέτρο. Επίση, τι άλλο έχει μέσα η κονσόλα, η κονσόλα έρχεται με το φορτιστή τη, φυσικά ο οποίο είναι πακεταρισμένο σε ένα μικρότερο κουτάκι. Αυτό εδώ είναι παιδιά ο φορτιστή, ευρωπαϊκών προδιαγραφών. απλός. Τι άλλο έχουμε μέσα. Α, αυτό και η κονσόλα μα αρκετά καλά προστατευμένη. Ελπίζω να ζουμάρει. Ζούμαρε επιτέλους. Αυτή εδώ είναι η κονσόλα, μικρή σε διαστάσεις, αρκετά όμορφη θα έλεγα. Αρκετά όμορφη, αρκετά συμπαγής. Είναι ευαίσθητο μηχάνημα και θέλω να φτιάξω μία βάση και θα σας δείξω αν τα καταφέρω να φτιάξω τη βάση για να τη στηρίξω και να την βάλω κάπου όμορφα. Οπότε έχω crafting το απόγευμα λογικά. Αυτή εδώ είναι η κονσόλα, παιδιά να σας τη φέρω πιο κοντά να τη δείτε μεταλλική κατασκευή όλο είναι μέταλλο πάνω κάτω δεξιά αριστερά ας ξεκινήσουμε από, τα, από την κάτω πλευρά που έχει μόνο τα στάν ας ξεκινήσουμε από κάτω που βλέπουμε το λογότυπο Αλέσης δεξιά και αριστερά δεν έχουμε κάτι στην πίσω πλευρά βλέπουμε τι θύρα υποδοχής USB για το συνδέσουμε στο υπολογιστή μας το power on και off και εδώ πέρα βλέπουμε ένα, τη θύρα με την οποία μπαίνει ο άλλον φορτιστή, που συνδέεται ο φορτιστή για να τη δώσει ρεύμα. συγκεκριμένη, α περάσουμε στα καλούδια που προσφέρει. Α φέρω λίγο καλύτερα και το φωτισμό. Λοιπόν, όπω βλέπετε, έχουμε δύο θέσει για να συνδέουμε XLR μικρόφωτο. XLR Είδε αυτό το καλώδιο που σας έδειξε Επίσης λίγο μισό λεπτά και να φέρω Και τα, τους αντάπτορες τους άλλους που έχω Λοιπόν Εδώ πέρα έχουμε δύο θέσεις Για XLR μικρόφωνο Επίσης μπορούμε να συνδέσουμε μικρόφωνο Με αυτό εδώ το βίσμα Συνδέουμε οποιοδήποτε τύπο μικρόφωνο Αν θέλουμε Κουμπώνει Οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μικρόφωνα μας έτσι όπως τα θέλουμε. Επίσης αν δεν κάνω λάθος εδώ μπορεί να συνδεθεί σε αυτές εδώ τις δυο θύρες θήρες μικροφώνου είναι line-in και κιθάρα. Οπότε μπορούμε από τη μία να βάλουμε μικρόφωνο, από την άλλη να βάλουμε ηλεκτρική κιθάρα. Ε, έχουμε το gain, εδώ πέρα αυτός ο διακόπτης είναι το gain. Λοιπόν τι άλλο έχουμε. Αυτό εδώ είναι και για τα δύο μικρόφωνα gain και gain. Επίσης... Ε, από ό,τι βλέπω για κιθάρα είναι αυτό εδώ μπορούμε να αποενεργοποιούμε και να ενεργοποιούμε την κιθάρα αν συνδέσουμε κιθάρα εδώ υπάρχει button το οποίο μπορούμε να κλείσουμε την κιθάρα για να γράφει μόνο το μικρόφωνο έχουμε εδώ πέρα line 3 και 4 δεξιά και αριστερά δηλαδή για να συνδέσουμε ηχεία επάνω απευθείας στο, στην κονσόλα ώστε να έχουμε έξοδο από εδώ έχουμε για τα ακουστικά μας πάλι θέλουμε μεγάλο βίσμα δεν έρχεται μαζί με την κονσόλα οπότε αναγκαστικά το καρφί αυτό θα πρέπει να το προπομηθευτείτε εσείς όσοι δεν έχετε ξεχωριστά ακουστικά με μεγάλο καρφί είναι με τα πούμε που μετατρέπει τα 3,5 σε πεντάρι νομίζω είναι δεν είμαι σίγουρος θα σας γελάσω οπότε μπαίνει και βγαίνει αρκετά πρακτικό προσωπικά επειδή έχω ηλεκτρική κιθάρα έχω αρκετά τέτοια κομπερτοράκια. Ε, έχουμε διάφορες equalizers, έχουμε διάφορες ρυθμίσεις, εδώ πέρα αυτό που ήθελα να τονίσω και που μου έχει τονίσει και μου, μου έχει επισημάνει πάρα πολύ ο φίλος μου Δημήτρης, ο Overgamer, ο οποίος μου τόνισε ότι για να μπορέσω να δουλέψω πυκνοτικό μικρόφωνο, επειδή τα πυκνοτικά μικρόφωνα αυτού του τύπου τρώνε πάρα πολύ ρεύμα, χρειάζομαι Phantom Power. Το συγκεκριμένο δίνει 48V τάση στο μικρόφωνο, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει στι καλύτερε συνθήκε που μπορεί να λειτουργήσει. Οπότε, όσοι έχετε πυκνοτικό μικρόφωνο, καλό θα ήταν, αν θέλετε να πάρετε κονσόλα, να πάρετε μία με Phantom Power, ώστε να μπορέσετε να του δώσετε το ρεύμα που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Ιδάλως θα υπολειτουργεί το μικρόφωνο με αποτελέσματα, τα έχετε δει στα παλαιότερα βίντεο που έκανα, που ήταν ψιλοχάλια ως απελπιστικός ο ήχος ενώ είχα καλό μικρόφωνο και δεν μπορούσε να γράψει καλά τις ε, συχνότητες. Εδώ πέρα έχουμε τα λεντάκια, τις λιχνίες, οπότε πριν να πάρω ράσω στις λιχνίες το πατάμε αυτό το ενεργοποιούμε και ενεργοποιείται το phantom power οπότε δίνει παραπάνω ρεύμα στο πυκνωτικό μας μικρόφωνο. Ε, εδώ πέρα έχουμε τι λιχνίε οι οποίε λιχνίε μα δείχνουν όταν μιλάμε να βοσβήνουν μέχρι που πόσα δεσιμπέλ μπορεί να φτάσει η φωνή μα, ανάλογα με τι ρυθμίσει μα, εάν θα είναι σε low, middle ή θα τι ξεπεράσουμε ε, τι συχνότητε που πρέπει. Έχουμε διάφορου άλλου. Ε, έχουμε pan, level 1, 2, 3, main volume. Επίση μπορούμε να ρυθμίσουμε όπω βλέπω εδώ τα ακουστικά μας εάν θέλουμε να ψηλώσουμε ή να χαμηλώσουμε τον ήχο επίσης έχω δει ότι με το λειτουργικό λογισμικό που κυκλοφορεί από την εταιρεία δυστυχώς δεν έχει DVD μέσα αλλά μπορούμε να κατεβάσουμε το software της εταιρείας και αν το συνδέσουμε στον υπολογιστή μας μπορούμε να Αυξομοιώσουμε την ένταση των ηχείων μα ή του υπολογιστή μα από την κονσόλα. Οπότε μπορούμε να χειριστούμε και κάποια βασικά πραγματάκια στον ήχο όσον αφορά τον υπολογιστή μα. Αυτή εδώ, παιδιά, είναι η κονσόλα. Αlessis Multimix 4 USB είναι μια κονσόλα η οποία κοστίζει 75 ευρώ κανονικά. Η πραγματική τη αξία, μην σα πω και πιο λίγο, στην ευρωπαϊκή αγορά και στην αμερικανική αγορά την έχω βρει πολύ πιο φθηνά. Εδώ στην Ελλάδα, για μυστηριώδει και ανεξερεύνητου λόγου που ακόμα το ψάχνουμε και πραγματικά είμαι λίγο σε φάση από τη μία χαίρομαι, από την άλλη είμαι έτοιμο να κατεβάσω καντήλια. Ε, ανέβηκε 20 ευρώ μέσα σε μία μέρα. 20 ευρώ. Σκεφτείτε καλά εάν θέλετε να αγοράσετε αυτή την κονσόλα λοιπόν, εάν, εάν δεν γινόταν αυτό θα σας έλεγα είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος γιατί δεν θα βρείτε καλύτερο πράγμα ε, επειδή κυρίω απλά το συνδέουμε στον υπολογιστή μα με τη μία. Δεν χρειάζεται να μεσολαβήσουν κάρτε ήχου, δεν χρειάζεται να μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Το βάζουμε και συνδέεται στον υπολογιστή μα, οπότε είμαστε καλυμμένοι. Γιατί σε κάποιε κάρτε πρέπει να μεσολαβήσει και η κάρτα ήχου που έχουμε και να κάνουμε ρυθμίσει ξεχωριστέ. Αλλά έτσι όπω ήρθαν τα πράγματα, Πραγματικά είναι όσο απαράδεκτη δεν πάει. Τα ελληνικά καταστήματα, αντιπροσωπεία, δεν ξέρω ποιο ευθύνεται για αυτό το πράγμα. 20 ευρώ καπέλο σε προϊόν το οποίο είναι διετία, το είχαν όλοι σε στόκ και ξαφνικά ξυπνάνε μία μέρα και λένε Όχι, θα ανεβεί. Σύν ότι ήταν λάθο συμπεριφορά προ τον καταναλωτή, γιατί έστω το είχα παραγγείλει πιο πριν με την παλιά τιμή και την κράτησαν επί... επίτηδε ενώ θα έπρεπε να έχει φύγει η κάρτα για να μου έρθει ώστε να πάρει το καπέλο επάνω 20 ευρώ. Πραγματικά νομίζω ζυγίστε τις ε, επιλογές σας. Υπάρχουν και άλλες αξιόλογες επιλογές σε πιο φθηνό κόστος. Η συγκεκριμένη θα άξιζε με χίλια και θα σας έλεγα πάτε για, με κλειστά τα μάτια όσοι θέλετε να ασχοληθείτε και πάρτε την. Αλλά πλέον όχι. Όχι. Και εγώ που την πήρα από τη μία χαίρομαι γιατί έχω κάτι το οποίο μπορώ να δουλέψω. Απ' την άλλη πραγματικά στεναχωριέμαι γιατί είχασα 20 ευρώ έτσι τσάβα και βερεσέα. Αυτό ήτανε, Multimix 4, Lessis USB. Ελπίζω να σας άρεσε. Είμαι ο Κώστας, CheckTechNow. Ζηγήστε τις επιλογές σας, όσοι θέλετε. Εάν θέλετε κάποιο με USB μικρόφωνο, το οποίο θα είναι επίσης καλό, ή κάποια κάρτα, γιατί σε αυτό εδώ μπορούμε να συνέσουμε ό,τι μικρόφωνο θέλουμε. Και να πάρουμε πολύ καλά αποτελέσματα και φθηνά μικρόφωνα. Με 10, 15, 20, 30 ευρώ. Λοιπόν, το συγκεκριμένο έχει Phantom Power, το οποίο... Όπως σας είπα, βοηθάει για κοινωτικά μικρόφωνα. Τώρα, στο ξαναλέω, ζυγίστε τις επιλογές σας. Ήμουν ο Κώστας, της εκτεκνάω, ελπίζω να σας άρεσε και ελπίζω να φέρω μια ανανέωση τουλάχιστον στο θέμα ήχου στο κανάλι να είναι λίγο καλύτερος και λίγο πιο ποιοτικός ο ήχος με περισσότερες επιλογές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας! Roll it, roll it, break it down and roll it, bitch.